Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας και για εσάς τους καινούριους για την εγγραφή που έχετε κάνει, αλλά και στο γεγονός ότι το κανάλι έχει φτάσει σε έναν πολύ μεγάλο και σημαντικό αριθμό συνδρομητών και επειδή πρόκειται για ιδιωτικό κανάλι, ερασιτεχνικό κανάλι, δεν είναι επαγγελματικό δηλαδή, θέλω να σας ευχαριστήσω για την στήριξή σας και για τα καλά σας λόγια και για όλα αυτά τα οποία γράφετε για μένα κτλ. Είναι το κανάλι Ακάσταρο, στο οποίο μπορείς να κάνεις και την εγγραφή σου. Έχουμε κάνει πολύ όμορφα πράγματα εδώ πέρα στο κανάλι, πολύ ωραίες αναλύσεις αστρολογικές, αριθμολογικές, αναλύσεις ταρό, ρούνων κτλ. Επίσης υπάρχει και το site μου, το akastaro.gr, μπορείς να το γκουγκλαρείς, μπορείς να μπεις στο Google, γκουγκλαρέ το, γράψ' το και θα εμφανιστεί αμέσως και όπου εκεί στο site μου μπες, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, υπάρχουν για σένα 5 δωρεάν υπηρεσίες. 5 δωρεάν υπηρεσίες για σένα μόνο, έτσι. Λοιπόν, 3 κάρτες, 1 κάρτα, online μαντίο, chat με τον Ακάς, πλήρες αριθμολογικό προφίλ και πολλά άλλα πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ, πολύ όμορφα. Είναι όλα φτιαγμένα από εμένα, είναι με δικές μου αναλύσεις, είναι δικές μου οι αναλύσεις. Οπότε μπορείς να πάρεις μια πολύ έτσι όμορφη και στιβαρή απάντηση και ενέργεια. Πάμε όμως να δούμε λίγο το μήνα τώρα, το Σεπτέμβριο. Ο μήνας ο Σεπτέμβριος είναι περίεργος, παιδιά. Είναι ιδιαίτερος. Είναι το ίδιο, μάλλον είναι το ίδιο καρμικά ισχυρός και περίεργος όσο ήταν και ο Αύγουστος με τον αριθμό 13. Αν θυμάστε το 13 που είχαμε δει, που μας έκανε το 4, το 13 ήταν και ο θάνατος μπροστά. Τέλος πάντων, καταστροφές, πράγματα, κάποια πράγματα τελειώνουν ολοκληρωτικά για τον ΑΒ λόγο. Δυστυχώς, εδώ είναι το θέμα ότι δεν μπαίνουμε στις ενέργειες εκείνες, τις θετικές, και μπαίνουμε πάντα, δυστυχώς, σαν ανθρωπότητα, σαν συλλογικό ασυνείδητο, ας το πούμε, σε ενέργειες καταστροφικές. Ας το κρατήσουμε αυτό, όποιος θέλει το αμφισβητεί, όποιος θέλει το κρατάει, όποιος θέλει δεν το κάνει. Κρατήστε το όμως αυτό, διότι υπάρχει και μια συλλογική συνείδηση, υπάρχει και μια συλλογική ψυχολογία, όπου δυστυχώς, ναι, από ό,τι φαίνεται, η καταστροφολογία και το μαύρο, ας το πούμε, είναι πάρα πολύ ισχυρό αυτή την εποχή. Πάμε όμως να δούμε τώρα τον Σεπτέμβριο. Τι σημαίνει τώρα με τον Σεπτέμβριο? Ισχυρά καρμικός μήνας. Έχει τον αριθμό 14 αριθμολογικά. Πώς βγαίνει τώρα αυτό? Αυτό βγαίνει αν προσθέσω το 5 που είναι ο αριθμός το 2021, αν προσθέσω το έτος 2021 μεταξύ τους αριθμούς, συγγνώμη, θα μου κάνει τον αριθμό 5. Αν προσθέσω τώρα στο 5 τον αριθμό 9 που είναι ο ένατος μήνας, τότε αυτό μας κάνει τον αριθμό 14. Λοιπόν, τώρα, στην αριθμολογία υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι αριθμοί οι οποίοι είναι πάρα πολύ καρμικά ισχυροί, πολύ καρμικά ισχυροί. Δεν είναι μόνο 2-3, είναι αρκετοί. Ένας από τους αριθμούς που είδαμε ήταν ο 13 που ήταν για τον Αύγουστο και ένας αριθμός που έρχεται τώρα είναι ο αριθμός 14. Πάμε να τον δούμε, διότι το θέμα είναι και από πού γεννιούνται οι αριθμοί και θα τους αναλύσουμε μετά. Ο αριθμός 14, να σας το φέρω και από πολύ κοντά να το βλέπετε, είναι ένας καρμικός αριθμός και μιλάει για μαθήματα ζωής. Σημαίνει περιορισμό και πειρασμούς. Η ψυχή σου λέει φέρνει την πληροφορία της κατάχρησης της ελευθερίας, παιδιά. Το 14 είναι ένα μάθημα που κάποιος πρέπει να μάθει την αξία της προσωπικής ελευθερίας αλλά και της συλλογικής ελευθερίας. Συνήθως ο αριθμός 14 μας δίνει πολύ μεγάλη φαντασία, πολύ δυνατές ενέργειες, πολύ ιδέες και ζωτικότητα και επίσης σημαίνει και επαναστατικό ελεύθερο πνεύμα, που δεν έχει ώρες στην επιθυμία και στην περιπέτεια και φυσικά παίρνει πολλά ρίσκα για να αποδράσει από την πραγματικότητα. Κάτω από την επίδραση του αριθμού 14 ή όσοι έχετε αριθμό 14 στο προφίλ σας, σε κάποιους από τους βασικούς σας αριθμούς δηλαδή, τότε σημαίνει ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή όσον αφορά στο γεγονός τι κάνετε εσείς για να ξεφύγετε από την πραγματικότητα. Να πω ένα πολύ απλό παράδειγμα, πολλές φορές, καλά, το κάνουμε δεν λέω, για να μπορέσουμε να απαλύνουμε τον πόνο μας, πίνουμε λίγο παραπάνω, να ξεχάσουμε τον πόνο μας, την καψούρα, το νερότα, το ένα, το άλλο, λοιπόν, ή τη στεναχώρια μας. Αυτό θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Λοιπόν, και εδώ βέβαια όταν λέει στην αριθμολογία, όταν βρίσκεται σε πολύ βασικούς αριθμούς, εντάξει, τότε χρειάζεται μια πολύ μεγάλη προσοχή, διότι έχουμε αρνητικά χαρακτηριστικά αυτών των αριθμών, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένα στόχος, περιφερόμαστε από εδώ και από εκεί, δεν υπάρχει κάποια κατεύθυνση, υπάρχει τάση για χωρίς όρια απολαύσεις,
στα οποία δεν είναι κακό η απόλαυση. Το θέμα είναι όμως να υπάρχει ένα όριο και να υπάρχει μια ισορροπία, διότι πλέον μπορεί να ξεφύγουν τα πράγματα. Λοιπόν, τι θα επηρεάζονται φυσικά όχι όσοι έχετε γεννηθεί 14 του μήνα, οποιοδήποτε μήνα, και φυσικά επηρεάζεστε αν έχετε τον αριθμό 14 στο βασικό σας προφίλ, και φυσικά όχι μόνο αυτό, επηρεάζετε και εσείς που έχετε δρόμο ζωής 5, τον δρόμο ζωής 5. Το 14 λοιπόν, για να τα δούμε λιγάκι εδώ πέρα και σε ένα συμβολισμό, στους ρούνους είναι το άνοιγμα, είναι η φωτιά, λέγεται το κάνω. Διαλύει το σκοτάδι, ρίχνω φως, προσέχουμε, παρατηρούμε τα γεγονότα, έτσι. Και κρύβονται πολλά πράγματα συνήθως στις υποθέσεις μας και στις σχέσεις μας. Αυτό είναι ο αριθμός 14. Υπάρχει όμως και ο αριθμός 5. Ο αριθμός 5 που είναι η δόνηση λοιπόν του μήνα, ο οποίος, να πω επίσης συμπληρωματικά, ότι για τον Σεπτέμβριο έχουμε μία νέα σελήνη στις 6 Σεπτεμβρίου στο ζώδιο της Παρθένου, και επίσης έχουμε μία πανσέλινο στις 20 Σεπτεμβρίου στο ζώδιο των Ιχθύων. Πρακτικότητα, ευαισθησία, λίγο κάπως τα πράγματα έρχονται και πρέπει εμείς να προσαρμοστούμε σε ατομικές ελευθερίες, σε σεβασμό ελευθερίες τις δικές μας των άλλων ανθρώπων, αλλά και τι θέλουμε τελικά. Σε πιο έτσι, γενικό επίπεδο, σε επίπεδο ας πούμε πόλη, σε επίπεδο κράτους, σε επίπεδο χώρας, το 14, επειδή είναι ένας πολύ ισχυρός καρμικός αριθμός και σημαίνει μαθήματα ζωής, σημαίνει οι ελευθερίες. Ποιες ελευθερίες βιάζουν πραγματικά τις ελευθερίες μας, δεν θα πω λεπτομέρειες, συγκεκριμένα πράγματα, θα πω γενικό και αόριστο. Ο καθένας τι πιστεύει, πώς και με ποιο τρόπο, πώς και με τι μας κατακρεουργούν τις ελευθερίες μας, έτσι, και τις ομαδικές και τις ατομικές και τις οργανωσιακές κτλ. Σε οποιοδήποτε επίπεδο. Αυτό είναι που χρειάζεται να προσέξουμε, είναι η προσωπική μας ελευθερία και φυσικά και η προσωπική μας ελευθερία μέσα σε μια σχέση. Είναι τυραννική σχέση, έχω ελευθερία κινήσεων ή φοβάμαι να κάνω το κάθε βήμα. Πάμε τώρα στον πυρήνα. Είναι 14 λοιπόν εδώ πέρα, από πού γεννιέται ο αριθμός, και πάμε στον πυρήνα που είναι ο 5. Ο αριθμός 5 λοιπόν για το Σεπτέμβριο είναι ένας ιδιαίτερος αριθμός που σημαίνει προσαρμοστικότητα. Μας καλεί για προσαρμοστικότητα. Κύρια του χαρακτηριστικά εδώ πέρα, τα δυνατά σημεία, είναι η επικοινωνία, το λέγειν, το ελεύθερο πνεύμα, η περιέργεια, αναζήτηση εμπειριών, η περιπέτεια. Τα αντίστοιχα αρνητικά είναι η ζήλια, η απληστία, η εκδικητικότητα και η δραματοποίηση καταστάσεων. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, ειδικά για εσάς που είστε αριθμό 5, έχετε δρόμο ζωής 5 ή στο προσωπικό σας προφίλ 5 ή και το 14 βεβαίως, διότι χρειάζεται προσαρμογή. Είναι μια περίοδος που προσαρμοζόμαστε. Δεν θα ξέρουμε κάπως, είναι ένα έδαφος όχι τόσο πολύ στέρεο, ένα έδαφος λίγο περίεργο, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα όμως να κάνουμε καινούριες αρχές. Να δούμε και λίγο από τους ρούνους τι λέει τον αριθμό 5. Είναι το ουρούζ, θέληση, δύναμη, ανδρεία. Και μιλάει για το τέλος κάποιων πραγμάτων, ίσως το τέλος μιας σχέσης, μια καινούργια σχέση, τέλος συνεργασιών, νέες συνεργασίες, κύκλος αλλαγών, ανανεώσεις, νέες εμπειρίες και φυσικά προσοχή. Τι σημαίνει απώλεια για εμάς, έτσι. Είναι μια περίοδος όπου μπορεί να χάσουμε αντικείμενα, είναι μια περίοδος όπου μπορεί να χάσουμε ανθρώπους, να χάσουμε, εννοούμε δηλαδή, να φύγουν από τη ζωή μας, διότι ήδη το θέλησαν, ήδη γιατί εμείς τους διώξαμε, έτσι, από αυτή την άποψη. Ενώ 13 ήταν και θάνατος, εδώ τώρα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Είναι μέσα από σχέσεις, δηλαδή δεν παίρνουμε ανάσα μέσα από τις σχέσεις. Και φυσικά, αν πάμε σε ανάλυση τώρα αυτή τη στιγμή, το 14 στα ταρό είναι η εγκράτεια, όπου μας μιλάει για εκείνα τα μικρά θαύματα της καθημερινότητάς μας, της ζωής μας, στο τι χρειάζεται να προσέξουμε, στο τι χρειάζεται να δούμε, με ποιο τρόπο μπορούμε να πορευτούμε καλύτερα, να δούμε ότι έχουμε ευλογία, ότι όλοι είμαστε ευλογημένοι, ότι ναι, κάποια πράγματα γίνονται, αλλά γίνονται και για το καλό το δικό μας, έτσι. Παρόλο που μπορεί να έχουν μια δραματική κατάσταση, μπορεί να είμαστε μόνοι μας αυτή την περίοδο, ίσως διότι θα πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με τον εαυτό μας, να κάνουμε πράγματα για τον εαυτό μας. Μπορεί να είμαστε σε μια σχέση η οποία μας τυρανάει ή μας προβληματίζει. Είναι μια περίοδος που πρέπει λίγο να επικαλεστούμε, ας πούμε, αν θέλετε, αυτές τις θείες, τη θεία χάρη, ας το πούμε, και να έρθει να μας βοηθήσει λιγάκι στο τι θα κάνουμε, πώς θα το χειριστούμε. Διότι για τα πάντα υπάρχει μια αλήθεια. Πάμε στον αριθμό 5 λοιπόν. Ο 5 που είναι ο Ιεροφάντης είναι οι αλήθειες, οι πνευματικές αλήθειες οι οποίες έρχονται στην επιφάνεια. Εδώ πέρα θα δείτε διάφορα σύμβολα, πολύ όμορφα σύμβολα,
με διάφορες αστρολογικές απεικονίσεις, όπου έρχεται να πει ότι μέσα από την αστρολογία μπορούμε να μάθουμε αρκετά πράγματα συμβολικά, τα οποία αγγίζουν την πραγματικότητα, αγγίζουν την αλήθεια, εκεί που ίσως κάποιες άλλες, αν θέλετε, επιστήμες είναι λίγο δύσκολο να προσεγγίσουν. Ο Ιεροφάντης όμως μιλάει για την καρδιά. Σου λέει ότι αν θέλεις να μάθεις τις αλήθειες, πρέπει να ρωτήσεις την καρδιά σου. Εκείνη το κλειδί. Και η καρδιά σου είναι αυτή που θα σου οδηγήσει στην πνευματικότητα και στις αλήθειες. Για πάμε να δούμε τώρα κάτι, φίλες και φίλοι. Είδαμε λίγα κάποια πράγματα. Έτσι, σε γενικό πλαίσιο, πάμε να δούμε. Θα κάνουμε ένα bottom of the deck δηλαδή τώρα. Να δούμε τις γενικές ενέργειες του Σεπτεμβρίου. Τι έχουν να μας πούνε και γενικά τα ταρό. Ένα λεπτό. Και να πάμε να δούμε λοιπόν πώς τα ταρό απαντάνε για το μήνα Σεπτέμβριο και τι έχουν τα ίδια να μας πούνε. Τι έχουν να μας πούνε. Λοιπόν, ένα μόνο του έπεσε, το χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή μόνο σαν ένα μήνυμα, γιατί θα συνεχίσω να ανακατεύω, είναι ο ακόλουθος μπαστούνι. Συνήθως οι ακόλουθοι μπαστούνι πρόκειται για νεαρές ηλικίες, όπου από τη μία λένε για αισιοδοξία, για χαρούμενα νέα, οκ, εντάξει, πάμε, είναι και η φωτιά εδώ, που σημαίνει ότι, θα το έλεγα και πολύ συμβολικά αφού έχει συμβεί, ότι, okay, ότι αυτό που έγινε, έγινε, αλλά πάμε να το να χτίσουμε από εδώ και προς, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί, έτσι, εδώ μιλάει για συλλογικό πράγμα, αλλά για από την άλλη όμως είναι και λίγο ανώριμη. Είναι και λίγο παρορμητική, είναι δηλαδή ότι ορμάμε αλλά χωρίς όμως σχέδιο, ορμάμε χωρίς διάταξη, ορμάμε χωρίς να υπάρχει ένα πλαίσιο, ορμάμε χωρίς να μπορέσουμε να έχουμε μια στρατηγική, ας το πούμε. Και στις σχέσεις είναι έτσι. Υπάρχει μια παρόρμηση, ναι, έλα αυτό, να δούμε τι, αυτό, και μένει εκεί όμως και μετά χάνεται αυτή η φλόγα η οποία έχει ανάψει. Είναι πολλές φορές για πολλούς ανθρώπους, για πολλούς από εμάς, αισθανόμαστε λίγο περίεργα. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια σχέση, υπάρχει ένας μεγάλος ενθουσιασμός. Στα πάντα σημαίνει αυτό. Απλά ένα παράδειγμα λέω τώρα. Υπάρχει ένας ενθουσιασμός, αχ, τι ωραία, τι καλά. Και ξαφνικά όμως υπάρχει ένα ξενέρωμα. Όλα τα ζώδια ξενερώνουν, εντάξει, από όλα τα ζώδια μπορούμε να ξενερώσουμε, αλλά λέμε τώρα εδώ ότι θέλει μία προσοχή, διότι αν δεν υπάρχει το συγκεκριμένο χτίσιμο πλαίσιο, συγκεκριμένη δυναμική, τότε όλα διαλύονται. Και συμβαίνει αυτό, γι' αυτό ταιριάζει, γι' αυτό βγήκε ο ακόλουθος μπαστούνι και ταιριάζει με την ενέργεια του 5, διότι το 5 είναι αυτή η ενέργεια, είναι ενθουσιασμός, το πάμε, ναι, θα κατακτήσουμε, θα την κατακτήσω, θα τον κατακτήσω, θα κάνω, και ξαφνικά αρχίζουμε και ξενερώνουμε από την όλη ιστορία. Είσαι μια δουλειά, μπορεί να πάμε να δούμε, αχ τι ωραία, ναι, επιτέλους ευτυχώς έπιασα εδώ τη δουλειά αυτά, και ξαφνικά αρχίζουμε και ξενερώνουμε και λέμε, πω, τι γίνεται εδώ, ας πούμε. Ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό ήταν όμως το γενικό πλαίσιο. Υπάρχει ο ενθουσιασμός, ο οποίος όμως, λέει εδώ, να πω το κλειδί, ο ενθουσιασμός αυτός δεν είναι κακός, είναι καλός, εφόσον όμως υπάρχει και ένα πλαίσιο, μια δομή, μια ποιότητα, ας το πούμε. Εντάξει. Πάμε να δούμε όμως το γενικό πλαίσιο τώρα του Σεπτεμβρίου, τι έχει να μας αποκαλύψει. Πάμε να δούμε τα bottom of the decks μας. Το πρώτο είναι ο κόσμος. Ας το βάλουμε εδώ πέρα ο κόσμος. Το δεύτερο, κατά τα εξηγήσουμε για να δούμε, καλά, βγήκε πάλι το ίδιο. Εντάξει, βγήκε ο ακόλουθος μπαστούνι. Πολύ σημαντικό μήνυμα λοιπόν θέλει να πει εδώ. Και φυσικά είναι και το 3 ξυφών. Λοιπόν, τι είπαμε, είναι λίγο γλυκό πικρή γεύση εδώ πέρα. Για να τα φέρω λίγο κοντά. Να τα βλέπετε κι εσείς, νομίζω ότι φαίνονται μια χαρά εδώ. Απλά να μην γυαλίζουν τόσο πολύ, ωραία. Και εδώ πέρα. Θέλω να τα δείτε, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, ο κόσμος, ο ακόλουθος μπαστούνι, το 3 ξυφών για το μήνα Σεπτέμβριο, οι ενέργειες. Ο κόσμος όλος σημαίνει κάρμα. Ο κόσμος όλος σημαίνει ότι αν έχεις κάνει κάτι καλό θα δικαιωθείς. Ο καλός ο Κρόνος σαν δάσκαλος θα σου φέρει τα δώρα σου σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο ανθρωπότητας. Εντάξει. Όλοι θα κριθούν εκ του αποτελέσματος. Αυτό λέει ο Κρόνος εδώ πέρα. Ο κόσμος λέει κρίνες εκ του αποτελέσματος. Αυτά εδώ πέρα τα 4 τριγωνάκια είναι 4 ευαγγελιστές βασικά, στα οποία σημαίνουν για τα μαθήματα της ζωής μας. Sorry, αλλά εδώ θα με ακούτε πολύ συχνά να μιλάω για μαθήματα ζωής. Γιατί έτσι είναι, αυτά διδάσκουν. Από τα πολλά κοινά σημεία που έχουν τα ταρό, η αριθμολογία, η αστρολογία και η ρούνη, μιλάνε για μαθήματα ζωής.
Και εδώ ο χρόνος, δηλαδή ο κόσμος, μιλάει ότι okay, έχεις βγει έξω στον κόσμο, έχεις κάνει πράγματα, έχεις μιλήσει με ανθρώπους, με καταστάσεις, έχεις συμπεριφερθεί κάπως, έχεις πάρει αποφάσεις, έχεις επιλέξει εκείνο, έχεις επιλέξει το άλλο. Αυτές λοιπόν οι πράξεις θα δικαιωθούν. Και δεν είναι τυχαίο, από κάτω υπάρχει και ένα άλλο εξάρι εδώ, ένα εξάρι, συγγνώμη, από κάτω που είναι οι εραστές, που έχει να κάνει με τις σχέσεις. Αυτό όμως τώρα είναι γενικό και αρχίζει και λέει εδώ πέρα ότι ό,τι έχεις κάνει θα αρχίσει αυτό να φαίνεται στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν θα γίνει αμέσως, θα γίνει ανάλογα με το προσωπικό σχέδιο του καθενός. Εντάξει. Στο επόμενο που έχουμε εδώ πέρα είναι ο ακόλουθος μπαστούνι, ο οποίος λέει ότι ναι, στη ζωή χρειάζεται να ορμάμε, ναι, στη ζωή χρειάζεται να έχουμε και ορμή, ναι, στη ζωή χρειάζεται να έχουμε και το πάθος. Με τι παθιαδοζόμαστε, ρε παιδιά? Τι είναι αυτό που μας δίνει πάθος στη ζωή? Είναι ένας έρωτας, είναι, ξέρω εγώ, η δουλειά μας? Γιατί ο κάθε άνθρωπος γεμίζει, έχει διάφορες επιθυμίες, έτσι. Είναι άλλο το ικανοποιώ μια επιθυμία και είναι τελείως διαφορετικό το επιθυμώ ή βάζω στόχους ή έχω όνειρα ή βάζω αυτά τα οποία θέλω να επιτύχω στα όνειρά μου. Και αυτό που χρειάζεται να προσέξουμε είναι το τρία ξυφών. Το τρία ξυφών σημαίνει ότι κάπου, κάπως, με κάποιο τρόπο αποτύχαμε λίγο να πιάσουμε, να ψυχολογήσουμε την κατάσταση με τον άνθρωπο με τον οποίο μας ενδιαφέρει. Ή τον πληγώσαμε ή μας πλήγωσε. Βάλτε εδώ ό,τι θέλετε, και επαγγελματικά, βάλτε και ερωτικά, βάλτε τύχη, βάλτε ό,τι θέλετε, έτσι. Κάπου, κάπως, με κάποιο τρόπο, λόγω των καταστάσεων και λόγω ότι είναι και το καρμικό 14 και κάπου οι ελευθερίες του ενός του αλλονού λίγο ήρθαν και δεν έδεσαν με καλό τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν αυτές οι ενέργειες τώρα κλιμακώνονται και θέλει να σου πει ο Κρόνος ότι κοίταξε να δεις, πάρε το χρόνο σου, δες λίγο την κατάσταση, πάρε αποφάσεις, αλλά δες όμως με ποιο, αν είναι κάτι το οποίο σε πληγώνει ή πληγώνεις κάποιους ανθρώπους εσύ. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο ή αν πάει να συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να το χειριστείς με ωριμότητα, ό,τι και να είναι. Και τότε θα δικαιωθείς. Γιατί εδώ θέλω να σου πει ότι στη ζωή, δυστυχώς, ναι, θα πληγωθούμε. Στη ζωή θα βιώσουμε την απώλεια, στη ζωή θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε δύσκολες συνθήκες. Εδώ είναι το πλήγωμα γενικότερων πραγμάτων, έτσι. Είναι διάφορα πράγματα τα οποία στη ζωή του καθενός που έχει κάνει, ας το πούμε, ο καθένας τώρα γνωρίζει ίσως, το λέω λίγο γενικά, αλλά πάντως μιλάει για την καρδιά. Και όταν έχουμε θέματα καρδιάς εδώ πέρα που είναι πληγωμένη η καρδιά, είναι κυρίως νούμερο ένα το ερωτικό κομμάτι και μετέπειτα είναι τι έχει πληγώσει εμάς ή τι μας πληγώνει ή τι είναι αυτό το οποίο θα μπορούσε να μας πληγώσει. Άρα χρειάζεται μεγάλη προσοχή, να δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό το κομμάτι και φυσικά εννοείται προσαρμοστικότητα είναι τα κλειδιά του Σεπτεμβρίου. Σου λέει, ok, στεναχωρήθηκες, ok, πληγώθηκες, ok, πέρασες άσχημα. Τι μπορείς όμως να κάνεις τώρα, ώστε να προσαρμοστείς και να μπορέσεις να βρεις λύσεις? Ο χρόνος εδώ, γιατί από πίσω από το χρόνο κρύβεται ο Κρόνος, σας το είπα, σημαίνει πρακτικότητα. Ο Κρόνος είναι πρακτικός. Ο Κρόνος είναι ο λόρδος του κάρμα, είναι ο κύριος του κάρμα, είναι πολύ αυστηρός, από τους πιο σκληρούς και ισχυρούς πλανήτες. Σας είχα πει για τον Αύγουστο που κάναμε ότι παίρνει από το Σύριο τις εντολές, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, τις ενέργειες για τη διατήρηση του κάρμα πάνω στη φύση και στη γη και θέλει να μας πει επίσης ότι ό,τι γίνεται το πληρώνουμε. Ό,τι γίνεται, δυστυχώς, ό,τι καταστροφικό, ό,τι άσχημο γίνεται, αυτό το πληρώνουμε και θα το πληρώσουμε πολύ σύντομα. Σε γενικές γραμμές, εντάξει, αλλά τώρα σε ατομικό επίπεδο για εσάς που μπορεί να σας ενδιαφέρει είναι και αυτό εδώ, είναι τι πράξεις έχουμε κάνει, οι οποίες έχουν κυρίως αρχίσει και ξεκινήσει από τον Αύγουστο και για τους επόμενους, από τον Αύγουστο και για τους επόμενους 6 μήνες μας επηρεάζει πάρα πάρα πολύ αυτή η ισχυρή ενέργεια και σου λέει εδώ πέρα λοιπόν με αυτά τα τρία κλειδιά ο Σεπτέμβριος, αγαπητοί μου φίλοι εδώ, σου λέει κάρμα, προσοχή, ναι, οκ, okay, ακολούθησε αυτό που θέλεις να κάνεις, αλλά όμως τι θα κάνεις όταν σε πληγώσουν ή όταν πληγωθείς ή όταν στεναχωρηθείς. Τι θα κάνεις εκεί, θα προσαρμοστείς. Θα χρησιμοποιήσεις την επικοινωνία σου ή θα είσαι άπλιστος, άπλιστη. Ή θα δραματοποιείς καταστάσεις ή θα κατηγορείς άλλους, ας το πούμε. Ή θα πάρεις την ευθύνη σου και θα προστατέψεις και την ατομική σου ελευθερία. Εντάξει φίλες και φίλοι μου, λοιπόν, αυτό ήταν οι γενικές ενέργειες λοιπόν για το μήνα Σεπτέμβριο, θα ακολουθήσουν βέβαια και για τα ζώδια, μην το χάσετε, που είναι πιο αναλυτικό, εκεί κάνουμε το ρουνικό σταυρό, που εκεί μας απαντάει για το κάθε ζώδιο
πολύ συγκεκριμένα με ενέργειες για το μήνα Σεπτέμβριο που είναι και καρμικός, τι έχει να συμβεί. Προσαρμοστικότητα, φίλες και φίλοι, το κλειδί εδώ και προσοχή. Προσοχή στο κάρμα και πώς, τι ενέργειες κάνουμε και πώς φερόμαστε και τι αποφάσεις παίρνουμε. Αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Τα λέμε πολύ πολύ σύντομα με το επόμενο βίντεο που είναι για τα ζώδια. Να είστε καλά.